Το Will Smith. Ναι, πες μου για το Will Smith. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό αξίζει να πούμε. Το πόσο ρεζίλι έχουμε γίνει, ε. Ναι. Είναι η κόρη του βασικά, η Willow Smith, η οποία όπως όλα δείχνουν έχει και μεγάλη επιρροή γιατί την ακολουθούν στο Instagram με 2,5 εκατομμύρια followers. Ο Will Smith έχει έρθει με την Jada Pinkett Smith, τη σύζυγό του και την κόρη, όχι τον Jaden, που τον συμπαθώ πάρα πολύ γιατί είναι ένας γλύκας του Karate Kid. Να μην τον είδαμε. Όχι, δεν πρέπει να είναι εδώ. Είναι η Willow λοιπόν. Η Willow, θες να πεις ότι είναι η ακτιβίστρια της ιστορίας. Η Willow είναι ένα κορίτσι με ευαισθησίες πολλές γιατί κοίταζα το προφίλ της και γενικώς ανεβάζει πράγματα που είναι πολύ κοινωνικά ευαισθητοποιημένη. Ήρθε στους αντίπαξους, έκανε τις βουτιές της, διαφήμισε το νησί, τις ομορφιές του, αλλά δεν μπορούσε και να μην σχολιάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό που αντίκρισε, που ήταν κάποιες παραλίες οι οποίες είχαν σκουπίδια, ήταν βρώμικες και ήδη ανέβασε μια φωτογραφία που εκείνη η μαμά της και δύο άλλοι άνθρωποι εθελοντές μαζέψαν μόνοι τους 22 σακούλες σκουπίδια. Καλημέρα, Ελένη. Καλησπέρα, Ελένη. Μ' άρεσαν, γέλασα πάρα πολύ με τα σχόλια όμως για αυτή την ιστορία. Τα διάβασες? Όχι, δεν τα διάβασα. Μα εγώ δεν το ήξερα καν αυτό τώρα. Το άκουσα το πρωί, μου το είπαν την ώρα που ήρθα και λέω ρε παιδιά την ντροπή. Και πραγματικά από εκεί είναι τα νερά όλα του Ιωνίου. Υπέροχα, όλα τώρα. Ναι, δεν μιλάμε στενά, για ένα μέρος και δύο. Όλα τα νερά εκεί του Ιωνίου είναι άλλο πράγμα. Έχουν άλλο χρώμα. Άλλο. Δεν έχουν το χρώμα του Αιγαίου. Έχουν το άλλο, ναι, αυτό το τυρκουάζ. Δηλαδή τα είναι πραγματικά πρώτα σχόλια τόσο κρίμα. Που μοιάζουν με τα δικά σου, με αυτά που είπες τώρα, του στυλ. Την ντροπή, ήρθε ο ξένος άνθρωπος και γνωστός και ξεσκουπίδιασε την παραλία μας. Ακολούθησαν τα χιουμοριστικά, όπως ρε φίλε, εμείς ήρθαμε στο Long Island να καθαρίσουμε τη δικιά σου παραλία. Τι άλλο είπαμε. Εντάξει, κάνανε πλάκα γιατί και θέλω μετά να πούμε. Μετά την λέει τον σκουπιδιάρη Will Smith, τι άλλο θέλετε, τη Σαρλίζ Θερόν σε beach service. Δεν κακή ιδέα. Έλα, εντάξει, ναι, έχει μέχρι πλάκα. Μέχρι και ο Will Smith συμβασιούχος ονειρεύεται να γίνει, ρε φίλε, γράφει κάποιος. Όχι στην παγκοσμιοποίηση, αντίσταση. Πάντως είναι σκουπίδια όχι της φύσης, είναι σκουπίδια των ανθρώπων. Γιατί όλα πλαστικά μπουκάλια, όλα πίσω από θάμνους. Μα αφού έγραφε, δείχνουν πραγματικά. Έγραφε και η κοπέλα στο μήνυμα ότι βλέπω γλάρους, λέει, οι οποίοι είναι πεθαμένοι γιατί έχουν καταπιεί τα πλαστικά. Δεν σεβόμαστε τη φύση. Είναι πολύ χάλια και πραγματικά μεγάλο ρεζίλι. Τι να κάνουμε, γελάμε για να το ξεπεράσουμε τώρα αυτό που μας συνέβη. Αλλά δεν πειράζει, ανέβασε και τις φωτογραφίες με τα τυρκουάζ νερά. Οπότε κάπως το έφερε σαν ίσα. Και είπε και κάποιο. Το γιότ, το τεράστιο των 100 μέτρων, έχει υπόψη του τι πετρέλαιο αφήνει. Ε, καλά τώρα. Γιατί υπάρχουν πάντα Έλληνες που ό,τι και να δουν θα σου πούνε έτσι νομίζεις πως θα σε αφήσω εσένα να τη βγάλεις καθαρή, κύριε Will Smith, που το παίζει σωτήρας. Τώρα θα δεις τα σουσούρο. Χριστέ μου και Παναγία μου. Άραγε συμβαίνουν και σε άλλες χώρες αυτές. Και δηλαδή πηγαίνει ο κόσμος. Χαμός, διαφημίζουν, ανεβάζουν φωτογραφίες που τον περιμένουμε γιατί το νούμερο ένα, όπως έχουμε πει, όπλο μας σε αυτή τη χώρα είναι ο τουρισμός. Άμα δεν στηρίξουμε τον τουρισμό, τι να πω. Αλλά το έχουμε πει από παλιά. Ας κάτσουμε να σκεφτούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Στους Έλληνες είναι πάρα πολύ περίεργοι με την καθαριότητα μέσα στο σπίτι τους. Θέλουν όλα να λάμπουν. Και έξω από το σπίτι μπορεί να πετάξουν ό,τι μπορεί να φανταστείς. Αυτό το οξύμορο είναι πολύ χαρακτηριστικό του στυλ. Στο σπίτι, παιδιά, μην πεταχτεί ούτε αυτό. Είναι πολύ κακό χαρακτηριστικό αυτό όμως, γιατί είναι ένας ατομικισμός. Ναι, 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 ένας ατομικισμός που στην τελική τη γόπα που θα φυτέψει θα τη βρει μπροστά σου το άλλο καλοκαίρι.